αυτό, αλλά δεν έχει dressing. Μέχρι να το ρίξει, δεν θα το φάω. Περίμενε, ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χαράς μέρα γιορτής. Επιτέλους, θρέψεις και νοστιμιά σε ένα μελάς μιλ. Σε ένα μπολ δηλαδή που έχει μέσα ενέργεια, έχει θρέψει. Πες μου αλήθεια. Για σαλάτες. Εμπνεύστηκες από τη Βίκη Χατζηβασιλείου, πες αλήθεια. Όχι, γιατί εμπνεύστηκα Βίκη... από μένα, από τη ζωή μου. Φυσικά. Αν και γειτόνισσα, οφείλω να πω. Πολύ αγαπητή, εντάξει, είναι ωραίες τέτοιου είδους δράσεις και τέτοιου είδους άνθρωποι. Όταν μιλάμε για υγεία και μιλάμε για θρέψη, μιλάμε για σαλάτες. Μία σαλάτα μπορεί να αποτελεί κυρίως γεύμα και μία σαλάτα επίσης μπορεί να αποτελεί συνοδευτικό. Όπως και αν το κάνετε, πρέπει οπωσδήποτε να έχει μία δομή. Ένα σαλατικό, ένα χορταρικό και όλο αυτό να περικλεί γεύση και νοστιμιά. Δύο σαλάτια σήμερα, δύο συνταγές. Να πώς θα φτάσουμε όλο το χρόνο, όλη τη σεζόν. Βέβαια. Έχουμε 365, Μπέτη μου. Τώρα να σου πω, το μυστικό για την ωραία σαλάτα πιστεύω ότι είναι το dressing. Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα και τα υλικά πολύ. Ωραίες υφές όμως, ναι. Μιλάμε τώρα. Έχω ένα κρουτόν εδώ πέρα, όπως βλέπετε, από όχι το βαρετό το ψωμί, αλλά από μια καλή πρωτεΐνη όπως είναι το ρεβίθι. Ρεβίθι, είναι αυτό. Ρεβίθι είναι, βέβαια. Ρεβίθι με μπαχαρικά, φάει να το δοκιμάσεις. Τραγανό και νόστιμο που θα πέσει πάνω στη σαλάτα από τα παντζάρια. Που τα παντζάρια θα αγκαλιάσουν γλυκά το κιδόνι και μα... Έτσι. Κιδόνι με παντζάρι, παιδιά. Μαζί με κατσικίσιο τυρί θα πέσει και το ντρέσινγκ με το βαλσάμικο. Και μιλάμε για μια σαλάτα η οποία όχι μόνο αποτελεί κυρίως γεύμα ή μόνο εορταστική πρόταση, αλλά μπορείτε να την έχετε για όλες τις εποχές. Μην ξεχνάτε, να έχει μέσα πρωτεΐνη μια σαλάτα, να έχει μέσα οπωσδήποτε τα χορταρικά να έχουν αυτή τη δροσιά και κάποιο είδους τραγανάδα για να αλλάζουμε τις υφές, είναι ιδανικό. Δίπλα ακριβώς, έχω μία όνειρο. Φινόκιο, δεν είναι κρεμμύδι αυτό, Μπέτη. Γιατί με ρωτάει. Είναι φινόκιο. Δεν είναι, είναι φινόκιο. Είναι φινόκιο. Πορτοκάλι. Πορτοκάλι, λίγο σέλερι για να γίνει πολύ δροσερή, λίγα ξηροκάρπια και φύγαμε για υλικά. Λοιπόν, δύο σαλάτες. Πρώτη σαλάτα λοιπόν για σήμερα, σαλάτα με σπανάκι, κιδόνι και παντζάρι. Και θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια baby σπανάκι, δύο παντζάρια, ένα κιδόνι μικρό και θα το ψήσω και στο φούρνο να μελώσει. Όνειρο. 100 γραμμάρια κατσικίσιο τυρί, 20 γραμμάρια φιστίκι εγγύνης ή οποιοδήποτε άλλο ξηροκαρπό θέλετε για να έχουμε πρωτεΐνη στη σύσταση της σαλάτας. Και τώρα για πάμε για τα κουρτόνα από ρεβίθι. Το τραγανό στοιχείο λοιπόν που θα παίζει στη σαλάτα, 100 γραμμάρια ρεβίθια, μία κουταλιά του γλυκού γλυκιά πάπρικα, μισό κουταλάκι του γλυκού κίμινο, μισό κουταλάκι του γλυκού κουρκουμά, εντάξει, και θρεπτικό και υγιεινό το φαγητό, μία κουταλιά της σούπας για να γίνει τραγανό corn flour και μία κουταλιά μόλις της σούπας ελαιόλαδο, αυτά για τα κουρτόν στο φούρνο, να τα ψήσετε λιγάκι για να γίνουν πολύ τραγανά. Πάμε στο dressing. Λοιπόν, για το dressing. Από το κιδόνι που θα βάλουμε πάνω στη σαλάτα, το 1 τρίτο θέλω να το φυλάξετε και να το βάλουμε μέσα στο ντρέσινγκ για να γίνει πηχτό, νόστιμο και ωραίο. Και να έχει αυτή τη γλύκα. Μαζί με 80 ml νερό, 40 γραμμάρια, δηλαδή 3 με 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, λίγο οξύτητα από βαλσαμικό ξύδι, λεμονοθύμαρο, αλάτι και πιπέρι. Αυτά για την πρώτη σαλάτα και πάμε στην άλλη σαλάτα με το φινόκιο. Βρείτε έναν ωραίο τρίφτη, πάμε στην επίπεδη επιφάνεια και τρίψτε πολύ λεπτές φέτες στο φινόκιο. Βεβαίως. Δύο φινόκια στο σύνολο, δύο πορτοκάλια, γιατί αυτή η σαλάτα εκτός από πορτοκάλι έχει και σέλερι. Βάλτε και ένα στικ σέλερι με 100 γραμμάρια baby ρόκα, 30 γραμμάρια αμύγδαλα, αρκετά υλικά σήμερα, αλλά κρατήστε ότι θέλω κάποιο ξηροκάρπιο, κάποια πρωτεΐνη και λίγο σαλατικό. Λοιπόν, κάποιο αμυγδαλάκι ή πασατέμπο που έχω βάλει εδώ πέρα ή ακόμα και παιδιά σισάμι. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό σου λέω. 30 γραμμάρια ελαιόλαδο, χυμό και ξύσμα από ένα και λεμόνι και ένα πορτοκάλι. Μία κουταλιά του γλυκού μέλι, εντάξει. Και επιτέλους έφτασε η στιγμή να πάμε να μαγειρέψουμε. Επιτέλους φτιάξει το dressing να τη φάω. Λοιπόν. Περιμένω, θα πάρω και από τις δυο να φάω. Κάτσε τώρα να πω στον κόσμο τι έχει να κάνει. Σε κάτσε, πάμε να σας δείξω λίγο γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχει πολύ ενδιαφέρον το κρουτόν. Λοιπόν, το κρουτόν θα βάλω το ρεβίθι με το corn flour. Ναι, ναι, ναι. Θα ανοίξω το φούρνο στους 160 βαθμούς και θα βάλω. Αυτό που έβαλες είναι πάπρικα. Πάπρικα, κουρκουμά, γλυκιά πάπρικα. Μην βάλετε καπνιστή, δεν ταιριάζει με το παντζάρι. Λοιπόν, και πάμε και για το κίμινο. Ανακατεύω έτσι ελαφρά. Κοίταξε τώρα μια ωραία πρωτεΐνη που φτιάξαμε εδώ. Αλάτι, μην ξεχάσετε. Αλατάκι πιπέρι εδώ δεν βάζω και θα βάλω και το λαδάκι. Αυτό ψήσετε στο φούρνο. Βάλτε και το τυράκι μαζί. Αφού ανάβετε μια και καλή το φούρνο. Έτσι, που θα βάλετε τα ρεβίθια, βάλετε και το τυρί στο φούρνο, το κατσικίσιο ή ό,τι άλλο τυρί, παιδιά, έχετε εν πάση περιπτώσει, να δώσει προσωπικότητα. Λοιπόν, βάλετε στο φούρνο στους 160 βαθμούς για 10 λεπτάκια να γίνουν λίγο τραγανά. Θα δημήσει λίγο ένα πικάντικο, μαλακό όμως και λίγο απ' έξω τραγανό
στραγάλι. Ναι, αυτό έτσι θυμίζει. Ναι, ναι. Και αν βάλετε την πόλη του αλάτι, νατς για την τηλεόραση. Πλούσιο σε πρωτεΐνη, να το κάνει με τον Δημήτρη. Καλά λες, θα τώρα τρώμε. Τι τώρα. Βλακίες. Λοιπόν, φούρνος 160 βαθμούς για 10 λεπτά. Πάμε. Αυτός δεν ήρθε για καλό σήμερα, δεν να ξέρεις. Έχει, το ξέρω. Αυτό εδώ. Θα τον δώσω όμως εγώ και θα γλιτώσουμε. Γιατί γέννη θα τον πάρει ένα ρουφιέ. Νάτο, έχει έρθει και εδώ Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε να ψήσουμε τα παντζάρια. Θα σας πω, είναι δύο, τα λέω λίγο γρήγορα. Ανοίξτε λίγο την τηλεόραση, δυναμώστε μας. Μπράβο, λοιπόν. Παντζάρι στο φούρνο, με έχετε ακούσει πολλές φορές να σας το λέω. Δηλαδή το παντζάρι, επειδή έχει τις ωραίες τις βιταμίνες, οι οποίες είναι υδατοδιαλυτές, δεν θέλω να το βράζετε και μετά να σουρώνετε το νερό, δηλαδή τη γεύση και την οστιμιά και τη θρέψη. Θα το ψήσουμε. Αλλά βεβαίως, Μπέτη μου, ένα αλουμινόχαρτο στο φούρνο, σαν το jacket που κάνουμε, λέγονται και jacket, και το ίδιο θα κάνουμε και για το κηδόνι. Μία φορά ανοίγουμε το φούρνο να ψήσουμε τα στοιχεία μας. Και το κηδόνι το ίδιο. Στους 100 συνεχίζουμε μία φορά, είπαμε, ανοίγει ο φούρνος. Και θα βάζουμε όλα μέσα. Όλα μέσα. Αυτό θέλει λίγο περισσότερη ώρα, αναλόγως το μέγεθος από τον κηδόνι, κανένα μισάωρο θα πάρει σίγουρα. Και είμαστε στο σημείο που θα ενώσουμε όλα τα συστατικά. Εκτός από τον dressing, γιατί πρέπει η παρουσίαστρα να περιμένει. Το έχετε καταλάβει όλοι. Ήρθα εγώ να φάω τη σαλάτα, λέω έτοιμη θα είναι, δεν θέλει και ψήσιμο, πού να φανταστώ. Το καλό εδώ λοιπόν. Φρέσκο, ωραίο, φωλικό οξύ. Με δύο λόγια μιλάμε, κυρίες κύριοι, για σπανάκι. Πάμε να του δώσουμε γεύση και νοστιμιά. Θα βάλουμε μέσα, είπαμε, το ρεβίθι, καταπληκτικό. Το ψητό, ωραία. Θα βάλουμε το τυράκι, αν θες να το κόβεις, κομματάκια. Θα βάλουμε μέσα εδώ και το κηδόνι, πάμε, ψητό και ωραίο. Θα βάλω και το παντζαράκι, όλα τα συστατικά μέσα, όπως το βλέπετε εδώ, φτιάχνουν τη σαλάτα που έχετε εκεί που βλέπετε. Λοιπόν, έχουμε βάλει ωραία στοιχεία. Κοιτάξτε πώς ξεφλουδίζω και πώς ξεφλουδίζεται ωραία και καλά το. Εδώ. Κάνεις μία έτσι που είναι με τη φλούδα και βγαίνει αμέσως. Βέτη. Χαμός. Κοίταξε. Λοιπόν, εδώ κάνεις μία έτσι και βγαίνει κατευθείαν. Κομματάκια ψηλά ή πιο ρουστίκ μεγάλα θα ήταν όνειρο. Ναι. Μύρισε το τυρί τώρα, έχει ψηθεί, έχει λιώσει. Έχει λιώσει. Έχει το και αυτό από πάνω. Κάτι εδώ. Θα κάνω. Βάλω. Πολλά κομματάκια να φάνε όλοι. Λοιπόν. Οι ωραίες οι σαλάτες πρέπει να είναι πλούσιες σε λαχανικά. Μικρά μου αρέσει τα μικρά παντζαράκια. Θα του δώσουν προσωπικότητα, είπαμε, στη σαλάτα. Δίνουν χρώμα, είναι πολύ χριστουγεννιάτικο. Πω, Μπέτη, τι κάνεις τώρα. Μαγειρεύουμε. Λοιπόν, πάμε για τα υπόλοιπα συστατικά. Λίγο ξηροκάρπιο, φιστίκι του ταιριάζει πάρα πολύ. Εντάξει, είπαμε, πρωτεϊνική, αυτό είναι μια σαλάτα. Καλύτερο. Ναι. Λοιπόν, τέλεια. Και πάμε να φτιάξουμε υπόθεση dressing. Φτάσαμε στο dressing. Κάδο του μπλέντερ, βεβαίως. Πολυκόφτη κοινός. Το 1 τρίτο από το ψημένο το κηδόνι για να αποκτήσεις σάρκα. Θυμάρι, ελάτε να σας πω τα ωραία τα ντρέσι, να μην βαρετε σε βινεγκρέτ. Φτιάχνουμε μία βινεγκρέτ με σώμα. Νερό, οπωσδήποτε. Λιγοστό λάδι, γιατί έχουμε τα ωραία. Έχουμε ωραία. Οχ, τι έγινε εδώ. Έλα. Ξέχασα το κλείσει. Λοιπόν, όλοι μπόλοι. Λοιπόν. Και ξίδι. Ξίδι βαλσαμικό βεβαίως, βαλσαμικό ξίδι. Αυτό το μέλι για εκείνη ή για άλλο dressing. Εδώ το άλλο είναι για την άλλη σαλάτα η οποία γίνεται στη στιγμή, Μπέτη μου. Λοιπόν, έχω και το νεράκι, πάμε να αλέσω πολύ καλά. Βάζω και εδώ λίγο νεράκι παραπάνω, θα το δείτε. Και πάμε λίγο να τα αλέσουμε, θα φτιάξουμε ένα ωραίο dressing. Πω. Το σώμα από το κηδόνι και τη γλύκα μαζί με το βαλσαμικό το ξίδι, μαζί με το θυμάρι και το νερό φτιάχνουν μία βινεγκρέτ του ονείρου. Λοιπόν, αλέθω πάρα πολύ καλά. Κάτσε εκεί που είσαι, Βάνια, μην κουνιέσαι, περίμενε. Τι έγινε. Κάτσε εκεί που είσαι. Να ανοίξω το βρυσάκι να πέσει από κάτω. Έλα, πάμε το βρυσάκι. Θα αρέσει η σαλάτα, λέει μητέρα μου. Έλα. Κοίταξε, Μπέτη μου. Μια κουτάλα πω. Έχω και δύο, ανακατέψτε απαλά. Τελευταία στιγμή το dressing να δώσει προσωπικότητα στη σαλάτα. Σου έχω κι άλλα δύο εδώ πέρα. Και πάμε να σας πω τη σαλάτα νούμερο 2. Σαλάτα με φινόκιο, πορτοκάλι και σέλερι. Μια σαλάτα η οποία πραγματικά είναι τόσο ελαφριά και φίνα και ταιριάζει και με χοιρινό και με μοσχάρι και με λίγο πιο barbecue καταστάσεις, γιατί είναι πάρα πολύ ελαφριά και δροσερή. Πώς πάει εδώ. Πάει πάρα πολύ καλά. Ωραία, και πάμε εδώ πέρα να πούμε λίγο, γιατί έχουμε αρκετά μπολάκια. Δύο συνταγές για σήμερα. Το φινόκιο. Λίγο baby ρόκα κάτω να έχω μια πρασινάδα. Ελαφρά να πέφτει και να κουμπάει στο μπολ και να είναι αυτό που λέμε τραγανή και φρέσκια. Τελευταία στιγμή από το ψυγείο. Παγωμένη. Και τώρα βρείτε έναν ωραίο τρίφτη και πάμε στο ψηλό να κόψουμε γλυκά το φινόκιο. Ένα λαχανικό το οποίο το συναντάμε σε περίπλοκες παρασκευές, αλλά σε αυτό το σημείο θα έχουμε αυτή την
την δροσερή γεύση που βγάζει λίγο η ανιθόλη. Δηλαδή μυρίζει και λίγο ούζο αυτή τη σαλάτα, από το φινόκιο. Δεν υπάρχει. Κοιτάξτε εδώ πέρα πόσο ωραία αγκαλιάζει το φινόκιο, τη ρόκα. Θα πέσει και το πορτοκάλι. Βάζω και το πορτοκαλάκι. Μια σαλάτα πραγματικά πάρα πολύ δροσερή. Μια φανταστική πρόταση. Εντάξει, εσείς μας βλέπετε στα χωριά και δεν το έχετε δοκιμάσει. Δοκιμάστε αυτή τη σαλάτα. Είμαι σίγουρος θα σας αρέσει. Είναι λίγο πιο εορταστική. Βάζω και το σέλερι. Το σέλερι που είναι προαιρετικό. Ένα κλωναρέ. Αν υπάρχει στο ψυγείο ψιλοκομμένο και αυτό, θα δώσει αυτό. Κάθε μπουκιά που θα κάνει κράκ. Δροσερή. Θα βγάζει τα ζουμάκια το σέλερι μαζί με το φινόκι και τη ρόκα, τη μικάντικη αυτή ρόκα, είναι κάτι του ονείρου. Πασατέμπο ή κάποιο άλλο ξηροκάρπιο ή ό,τι έχετε ή ακόμα και σισάμι και πάμε στο ντρέσινγκ. Έτσι, πώς είναι το παντζάρι με το... Ναι, στο δοκιμάσω το κομπαυτί. Λοιπόν, πάμε. Χυμός από το πορτοκάλι μαζί με το μέλι, βεβαίως, μία κουταλιά μόλις και ελαιόλαδο και χυμό λεμονιού. Χτυπήστε πάρα πολύ καλά. Μία απλή βινεγκέρτ είναι αυτή. Απλά χρησιμοποιήστε το ξύσμα, αν θέλετε, και το χυμό και από τα δύο, για να του δώσετε μεγαλύτερη ένταση. Χυμό από ένα πορτοκάλι. Ανακατεύστε πάρα πολύ καλά. Παιδιά, ελάτε. Κλείστο. Πρώτα, μην γίνει καμία στραβή. Όχι, δεν το κάνω από εδώ. Ούτε στην παρουσία του. Πίσω. Έχει πέσει, τι έχει πέσει. Σε ματιάσαμε τόσο ώρες με την σαλάτα. Η μητέρα που ζωγραφίζει όταν στείλει τα έργα πριν τις εχθές και πέφτει ένα έργο, στο έχω πει Μπέτη. Είναι το πρώτο που πωλείται. Κλείστο λοιπόν, καπάκι. Πάμε. Είναι το, οπότε λέει και λέει κάθε φορά, α, αυτό έπεσε. Θα αρέσει. Έτσι λοιπόν. Όταν γίνεται ατύχημα, το θυμάστε. Μην κολλάτε πουθενά. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Περιχύστε με τον τρέσι. Αλάτ, πιπέρι, τελευταία στιγμή. Όλη τη δροσιά και τη θρέψη από εμένα. Μπετάκι, πώς είσαι. Υπέροχα. Δεν μπορούμε να δοκιμάσω αυτό. Πρέπει να κλείσουμε. Πάμε για δελτίο. Λοιπόν. Πανέμορφα. Εμείς αύριο 10 παρα 10 θα είμαστε εδώ. Στο ποιο είναι πρωινιάτικα, έχω εκπαιδευτεί να μιλάω και με μπουκιά. Εξαιρετικά το κάρεσε, καταλαβαίνω, δεν χάνουμε λέξη. Πες το εσύ. Λοιπόν, αύριο 10 παρα 10 θα είμαστε εδώ, γιατί ποιο είναι πρωινιάτικα. Εμείς! Μαντέξεις! Καλό μεσημέρι. Γεια.